Να ξεκινήσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου εν μέρους της οικογένειας και την παρουσία σας εδώ. Αυτό το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, σαν πολύ ιδιαίτερο χώρο, στην παρουσίαση του βιβλίου της βιογραφίας του πατέρα μου, τον Μιχάλη Μενιδιάννη. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ σε φίλους, συγγενείς, απλούς θαυμαστές του πατέρα μου, οι οποίοι βρίσκονται απόψε εδώ κοντά μας, σε συνεργάτες που είχε την τύχη να υπάρξει μαζί τους και όχι μόνο αυτό, αλλά να δημιουργήσει και πολύ δυνατές φιλίες στον πέρασμα του χρόνου. Καθώς επίσης και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε νεότερους καλλιτέχνες, οι οποίοι ενδεχομένως χωρίς να τον γνώριζαν προσωπικά, το τιμούν από ξεχνά την παρουσία τους. Ένα βιβλίο, όσο καλοφτιαγμένο και να είναι, που είναι πραγματικά καλοφτιαγμένο από τα χέρια του Κώστα, είναι πολύ λίγο για να μπορέσει μια ζωή. Μια ζωή 80 ετών που τα έχει όλα. Από το μηδέν μέχρι τα πάντα. Τα πολύ δύσκολα και φτωχικά χρόνια του πατέρα μου, η πείνα, η φτώχεια, η ανέχεια στην παιδική του ηλικία, το στιγμάτισε μέχρι το τέλος. Ποτέ δεν ξέχασα που ξεκίνησε, γι' αυτό μάλλον ποτέ δεν χάλασε ο χαρακτήρας του. Έμεινε ο ίδιος, απλός, λαϊκός άνθρωπος, λαϊκές συνήθειες, με πολύ μεγάλη αγάπη για τον Μπουζούκι, για το τραγούδι και την οικογένειά του. Παρότι στην αρχή πραγματικά σε τεράστιες δυσκολίες, γιατί ο πόλεμος τον βρήκε σε πολύ νεαρή ηλικία, αναγκάστηκε να διακόψει το σχολείο. Το θέμα της ελληπούς εκπαίδευσής του ήταν κάτι το οποίο πάντα τον στενοχωρούσε. Μόλι συγκεκριμένα ανήξερα γράμματα, έλεγε ότι θα ήμουν πολύ διαφορετικό. Όταν μεγάλωσε, κατάλαβα ότι αυτά τα γράμματα τα είχε μάθει πολύ καλά, καλύτερα από τον καθένα. Και ήταν τα γράμματα της ζωής, του δρόμου, του πεζοδρομίου, της δυσκολίας, μέσα από την οποία ένας άνθρωπος γίνεται καλύτερος. Ο πατέρας μου, αυτό πέρασμα του στα πολύ δύσκολα χρόνια, στα πολύ δύσκολα παιδικά του χρόνια και η μετέπειτα εποχή, με τη βελτίωση των συνθηκών ζωή, την επιτυχία, την αποδοχή των αγάπη του κόσμου, όπως είπα και πριν, παρέμεινε ο ίδιος, δεν άλλαξε καθόλου. Θέλω να ευχαριστήσω έναν ξεχωριστά του ανθρώπου που είναι δίπλα μου. Είναι λίγο κουραστικό σίγουρα το θέμα των ευχαριστήσεων, αλλά είναι κάτι το οποίο το κάνω μέσα από την καρδιά μου. Θα ξεκινήσω από την γυναίκα της παρέας μας, την φίλη μου την Αντιταγκάκη, που χωρίς δεύτερη σκέψη δέχτηκε να συντονίσει την πολύ όμορφη παρουσία μας εδώ. Δεξιά μου το γυρίσκω τον Ανδριάδη, το οποίο αγγείτε το ξέρω προσωπικά, είναι ένας άνθρωπος που από την αρχή της καριέρας του δείχνει να έχει υπογειαστεί με το λαϊκό τραγούδι, όχι μόνο σαν τρόπο ερμηνείας, αλλά και σαν τρόπο ζωής, σαν ήθος, σαν ό,τι σημαίνει λαϊκό τραγούδι. Το πρόσθετο θα το πείσω τελευταίο, γιατί θέλω να πω αρκετά. Θέλω να αναφερθώ και στον κύριο Γιάννη, ο οποίος είναι πραγματικά ο βαθύτερος γνώστης του κύριου Πέτρου, σημασία. Ο κύριος Πολυκαδριώτης και όλοι εσάς, ο οποίος είναι ένας φτασμένος, κατεξιωμένος δημιουργός, ένας άνθρωπος στη σχολή και ως σύνθεση και ως παίκτης, για μας, για την οικογένειά μας, είναι κάτι παραπάνω. Ένας άνθρωπος της οικογένειάς μας και θέλω να ευχαριστήσω διπλά, γιατί γνωρίζοντας τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται μετά από ένα προσωπικό γεγονός πάρα πολύ άσχημο, βρίσκεται εδώ κοντά μας να τιμήσει τον φίλο του, έναν άνθρωπο που παρευθήκανε μαζί, έχουν υπάρξει και σε οφέλειες μεταξύ τους, με καυστικό χιούμορ αντιμετώπιση ο ένας τον άλλο, αλλά πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλοπροαίρετη τάση και πάντα ο ένας να θέλει το καλό του άλλου. Πραγματικά η εικόνα του Θεράσου Πελκαδριώτη στο σπίτι μας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη, όπως και του Απόστολου Καλβάρου. Ο άνθρωπος που, αφού δεν έλεγε ο πατέρας μου, ήταν η αρχή για όλα. Ήταν ο δημιουργός που τον αγάπησε πρώτα σαν άνθρωπο και κατόπιν του έδωσε πολύ σημαντικά τραγούδια, όπως το «Όχι, όχι, δεν παρατάς», «Μην παίρνει τη σφυγιά», «Περιφρόνα με κλικιά μου» και φυσικά το «Πεταραδάκι, πεταραδάκι». Άφησα τελευταίο τον Κώστα Παλαγούτη, γιατί μας συνδέουν αρκετά τα τελευταία χρόνια. Καταρχήν, ήταν η δική του ιδέα για τη δημιουργία αυτού του βιβλίου. Στην αρχή ο πατέρας μου, όχι ότι ήταν αρνητικός, ήταν κάπως διστακτικός. Δεν τα έβλεπε τόσο ζεστά. Αλλά με την πίεση και του ιδίου και της οικογένειας, κατάλαβα ότι όλα αυτά που έζησε, όλα αυτές οι στιγμές, οι καταστάσεις, που δεν μπορούν να κάνουν μόνο το τραγούδι και μόνο με την προσωπική του ζωή, αλλά έχουν να κάνουν και με στοιχεία μιας ολοκληρής κοινωνίας, μετάβασης από δύσκολες εποχές σε πιο δύσκολες και μετά τα καλύτερα χρόνια. Ο Κώστας λοιπόν
Μαζί με τον Κώστα ξεκινήσαμε παρέα κάποια έτσι όμορφα απογεύματα στο σαλόνι του σπιτιού μας. Ο Κώστας με το πεντιστοράκι του να γράφει στο ρεκ συνεχόμενα, εγώ δίπλα και ο πατέρας μου να εξιστορεί γεγονότα και καταστάσεις. Πολλές φορές ξέφευγε και έλεγε πράγματα που ενδεχομένως δεν ήθελε και στο έλεγε, δεν ήθελε να καθολεί αυτό τα έγραφα να το γράψεις. Αλλά μετά το μετανόησα γιατί όλα πρέπει να γράφουμε.